και πάλι αγαπημένες μου και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα ML Vlog. Ένα ML Vlog το οποίο θα είναι μάλλον διαφορετικό από τα προηγούμενα. Δεν έχει γυμναστική, δεν έχει διατροφή. Κάτι που με έχετε συνηθίσει να σας λέω και να σας δείχνω. Είναι ένα ML Vlog στο οποίο θέλω να σας πω κάποια πράγματα τα οποία αισθάνομαι, κάποια πράγματα τα οποία βλέπω, κάποια πράγματα τα οποία ακούω και πραγματικά με ενοχλούν αρκετά. Όπως ενοχλούν και αρκετές από εσάς και κάποιος πρέπει να βγει να τα πει και για εσάς που μπορεί να είστε στην ίδια κατάσταση με μένα. Και το γνωρίζω αυτό διότι πριν από λίγες μέρες στα social media δέχτηκα αρκετά ενθαρρυντικά μηνύματα σχετικά με το θέμα που θα συζητήσουμε, το οποίο είναι το bullying στις αδύνατες γυναίκες. Δέχτηκα πολλά μηνύματα από γυναίκες οι οποίες είναι αδύνατες και παρόλα αυτά δέχονται bullying. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι καταδικάζουμε το bullying στις γυναίκες με παραπάνω κιλά, σαφέστατα το καταδικάζουμε, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να συμβαίνει, δημιουργεί πάρα πολλά ψυχολογικά και μπορεί να οδηγήσει και σε ακραίες καταστάσεις. Μέχρι και αυτοκτονίες, αν θέλετε. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε να σταματήσουμε το bullying στις γυναίκες που έχουν παραπάνω κιλά, αλλά να κάνουμε bullying στις γυναίκες οι οποίες είναι αδύνατες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ άδικο και πάρα πολύ άσχημο. Είναι άσχημο να κάνεις bullying σε μια γυναίκα η οποία της αρέσει να προσέχει τη διατροφή της και να κάνει τη γυμναστική της και να είναι αδύνατη και να έχει ένα υγιές σώμα. Δηλαδή, πώς μπορείς να κάνεις bullying σε ένα υγιές πρότυπο, σε έναν άνθρωπο ο οποίος σου δείχνει την υγεία και την ευεξία σε όλο το μεγαλείο. Είναι λάθος να κάνεις bullying σε μια γυναίκα που βλέπεις αδύνατη, η οποία όμως μπορεί να κρύβει κάποια πάθηση την οποία δεν ξέρεις και πολύ απλά δεν θέλει να τη μοιραστεί με όλο τον κόσμο και ακούει συνέχεια πως είσαι έτσι, είσαι σαν άρρωστη. Δεν υπάρχει χειρότερη ατάκα να το πεις αυτό σε μια γυναίκα που μπορεί όντως να έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν μπορείς να κάνεις bullying σε μια γυναίκα η οποία προσπαθεί να πάρει κιλά, γιατί γνωρίζω τέτοιες περιπτώσεις, έχω και μαθήτριες που είναι σε αυτή την κατηγορία, να προσπαθεί να πάρει κιλά και για κάποιο λόγο να μην μπορεί. Να θέλει και εκείνη να βάλει κάποια κιλά παραπάνω και να μην μπορεί. Δεν μπορείς να τη λες συνέχεια, πω, έλα μωρέ, έχεις και εσύ προβλήματα τώρα και τι προβλήματα είναι αυτά και να είχαμε τα προβλήματά σου και το μόνο μας πρόβλημα να ήταν να πάρουμε κιλά. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Νιώθω ώρες-ώρες ότι σαν το να είσαι αδύνατη και γυμνασμένη για κάποιους, γιατί δεν μιλάω τώρα για όλο τον κόσμο, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σχολιάσουμε αρνητικά. Για ποιο λόγο. Προσωπικά, αρκετές φορές ακούω ατάκες. Έλα μωρέ τώρα που τρως εσύ. Αποκλείεται να τρως εσύ. Τι τρως, πίνεις μόνο νερό, πίνεις μόνο χυμούς, τρως μαρούλια. Ή όταν με βλέπει κάποιος να τρώω, ας πούμε, μακαρόνια, με κιμά ή παστίτσιο ή δεν ξέρω εγώ τι, να μου πει, α, τρως και τέτοια φαγητά. Έχω δώσει ποτέ την εντύπωση ότι δεν τρώω. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ότι δεν τρώω τίποτα θα είχα πεθάνει εάν δεν έτρωγα τίποτα. Οπότε, εκεί που θέλω να καταλήξω σήμερα είναι πως δεν γίνεται να ασχολούμαστε μόνο και να λέμε ότι είναι άσχημο να κάνουμε bullying στις γυναίκες που έχουν παραπάνω κιλά γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι γίνεται. Και γίνονται ολόκληρες καμπάνιες για αυτό το πράγμα. Αγάπησε το σώμα σου, τις καμπύλες σου, όλα αυτά. Πολύ ωραία, το αποδέχομαι και μάλιστα έχω και μαθήτριες με τις καμπύλες τους με παραπάνω κιλά οι οποίες έρχονται σε μένα και θέλουν είτε να βελτιώσουν αυτές τις καμπύλες να είναι πιο σφιχτές, είτε ενδεχομένως να χάσουν κάποια κιλά. Οι περισσότερες θέλουν να χάσουν κιλά και βοηθάω και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Αλλά δεν μπορείς από την άλλη στις αδύνατες να τις ζαλίζεις, για να το πω απλά, συνέχεια το κεφάλι και να λες πως είσαι έτσι και γιατί είσαι τόσο αδύνατη και δεν τρως και γιατί δεν τρως και να το κατακρίνεις, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μέσα σου να ήθελες να είσαι και σαν την κοπέλα την οποία κατακρίνεις. Το έχουμε σκεφτεί ποτέ αυτό? Γενικά δεν θέλω να σας κουράσω πάρα πολύ μέσα από αυτό το βίντεο. Απλά θέλω να σας πω ότι όσοι από εσάς κάνετε αυτό το πράγμα, σταματήστε το. Δεν ξέρετε ποτέ τι επιπτώσεις μπορεί να έχει. Στα μηνύματα τα οποία δέχτηκα στο Instagram, διάβασα για περιπτώσεις κοριτσιών που μου είπανε την εμπειρία τους, που από κοπέλα η οποία ξεκίνησε την εγκυμοσύνη της ούσα αρκετά αδύνατη και άκουγε ατάκες, είσαι τόσο αδύνατη, πώς θα χωρέσει το παιδί μέσα στην κοιλιά. Σας το λέω και μου σηκώνεται η τρίχα. Μου ήρθε μήνυμα από κοπέλα η οποία έχει θέματα με την καρδιά της και μου είπε, Μαρία Λουίζα μου, ευτυχώς που τα λες, είμαι αρκετά αδύνατη, αλλά δεν πρέπει να πάρω βάρος γιατί έχω κάποια θέματα στην καρδιά μου. Δεν το λέω και παρόλα αυτά πολλές φορές με κοροϊδεύουν για τα κιλά μου. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Στο 2020 που είμαστε να λέγονται τέτοια πράγματα. Γιατί πάντα μόνο
να βλέπουμε οι γυναίκες ή οι μαμάδες οι οποίες τους μείναν τα κιλά από εγκυμοσύνη, γενικότερα οι γυναίκες που έχουν κάποια κιλά παραπάνω, να είναι προστατευμένες, δεν τις πειράζουμε, δεν αγγίζουμε, αλλά τις γυναίκες οι οποίες είναι αδύνατες για το χύψη λόγο, γιατί πολύ απλά τους αρέσει να προσέχουν το σώμα τους και να γυμνάζονται, να ακούνε τέτοια πράγματα. Πολλά τα μηνύματα τα οποία δέχτηκα, διαφορετικές περιπτώσεις κάθε μία. Για να κλείσω όμως αυτό το ML Vlog, ήθελα απλά να σας τα πω, να σας πω την άλλη άποψη και το πόσο άσχημο είναι όταν γίνεται αυτό το πράγμα στις αδύνατες γυναίκες. Προσοχή, τα λόγια κόκαλα δεν έχουν και κόκαλα τσακίζουν, να ξέρετε. Και εκτός από κόκαλα τσακίζουν και νεύρα πολλές φορές. Οπότε θα ήθελα όσοι από εσάς σκεφτείτε την επόμενη φορά σε ένα άτομο το οποίο ξέρετε πολύ ή ξέρετε λίγο και θέλετε να του πείτε μια τέτοια ατάκα, να προσέξετε, γιατί ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να κρύβεται από πίσω. Αυτά, σας φιλώ και τα λέμε στο επόμενο ML Vlog.